Έχει αλλάξει. Κοιτάξτε, όπως έχουμε ξαναπεί, θέλαμε να τελειώσει η αξιολόγηση, γιατί ουσιαστικά, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, τι σήμαινε αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση. Σήμαινε μια καταστροφή για τη χώρα, σήμαινε μια καταστροφή για την οικονομία. Ναι. Αυτό από μόνο του βέβαια δεν μπορεί να δείξει την άλλη μέρα ότι θα αλλάξουν όλα, υπό την αίρεση ότι η ψήφιση αξιολόγηση σημαίνει και όλα τα μέτρα που ακούσαμε, σημαίνει μεγαλύτερους φόρους, σημαίνει μεγαλύτερες εισφορές. Σημαίνει όλη η αλλαγή που έγινε στην οικονομία και η οποία είναι δυσβάσταχτη σε μια εποχή μεγάλη ύφεση. Κυρία Μαυραγάνη, όπως πολλές φορές έχουμε ξαναπεί όλοι μας, η οικονομία, εάν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ, εάν δεν υπάρξει δηλαδή ανάπτυξη, οτιδήποτε και αν συζητάμε, ναι, μεν κάθε φορά θα λέμε σωθήκαμε, αλλά ουσιαστικά πέφτουμε όλο και πιο βαθιά μες στο γκρεμό, γιατί στην πραγματικότητα, όσο αυτή τη στιγμή υπάρχει ύφεση στην οικονομία, δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις να πληρώσουν. Πολύ υψηλότερες φόρους, γιατί υπάρχουν αναλύσεις που δείχνουν ότι σε κάποια επαγγέλματα φέτος οι φόροι θα φτάσουν στο 110% που έχετε δείξει κι εσείς. Όταν το μη μισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό και όταν αυτά συνδυάζονται με ύφεση στην οικονομία, αυτό είναι ένα κοκτέιλ που αποδεικνύει ότι και άλλες επιχειρήσεις κλείνουν. Αξίζει τον κόπο να σας πω για κάτι που αυτή την εποχή γίνεται μεγάλη θριαμβολόγηση. Συζητιέται ότι έχουμε 40.000 παραπάνω εργαζόμενους. Μας το είπε και ο κ. Ρήγας προηγουμένως. Ναι, με μια διαφορά όμως. Ναι. Ότι στην ανάλυση του 40.000 πρέπει να πούμε ότι το 57% είναι με μια χαλαρή σχέση, όπου αυτή η χαλαρή σχέση σημαίνει περίπου ότι έχει φτάσει πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι να έχουν τόσο χαλαρή σχέση. Και κάποιος θα ρωτάει, εμείς σαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, γιατί ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ γι' αυτό. Για τους μισθούς, ναι. Ακριβώς. Ποιοι είναι οι πελάτες μας? Οι πελάτες μας είναι όλοι αυτοί οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Όσο οι αμοιβές αυτές πέφτουν, γι' αυτό πάντα εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει διασυρμός στον μισθό, θέλουμε να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί. Έχουμε και εκπτώσεις από αύριο. Αν ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν πήρε τη σύνταξη, η σύνταξη που πήρε είναι ψυχία, ή δεν πήρε το μισθό, ή ο μισθός είναι 400 ευρώ, ποιος θα βγει να ψωνίσει? Ακριβώς. Και να σας δείξω για κάτι άλλο. Το λέω από το πρωί. Απλησίαστα πολλά νησιά για το μέσο Έλληνα πλέον. Άρα η χώρα μας δεν είναι χώρα μας πια. Ναι. Ούτε για τα νησιά, ούτε για τα σπίτια, ούτε για τα ακίνητα, ούτε για τα οικόπεδα, ούτε για τίποτα. Είναι καλή αγορά για κάποιους ξένους. Λίγο πριν μπούμε μέσα, λέγαμε μεταξύ μας ότι υπάρχουν νησιά σήμερα στην Ελλάδα όπου είναι απογορευτικά για τους Έλληνες, όταν το μέσο κόστος για να πάει κάποιος, εγώ δεν θα έλεγα τα 500 ευρώ ή 300 ευρώ. 300 ευρώ τιμάνε πολλά λεφτά για κάποια νησιά που ξέρετε και που ουσιαστικά δεν έχω αντίρρηση, πάντως αν μου επιτρέπετε, θα αν αυτά μας δίνουν πλούτο στη χώρα. Ψάχνουμε, κύριε Καβαθά και κύριε Πολιτάκη, σαν εκπομπή να κάνουμε ρεπορτάζ διακοπών και μπαίνουμε μέσα σε αυτές τις εφαρμογές που δείχνουν, τις πλατφόρμες, πόσες μέρες θες και ποιο νησί θες. Επιλέγουμε ένα νησί των Κυκλάδων, δεν θα το πω για ευνόητους λόγους, 7 μέρες τον Αύγουστο. Ξέρετε τι ποσό μας έβγαλε? Δεν αναφέρομαι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, αναφέρομαι σε ένα νησί πανέμορφο αλλά άλλης κλάσης. 8.000 ευρώ. Η πρώτη επιλογή για 7 βράδια ήταν 8.000 ευρώ. Η δεύτερη επιλογή 4.800. Από εκεί και κάτω ήταν κοκκινισμένα όλα τα υπόλοιπα καταλήμματα. Είχαν κλείσει. Και λέμε, συγγνώμη, στην ίδια Ελλάδα ζούμε? Την ίδια κρίση περνάμε? Πού απευθύνεται όλος αυτός ο κόσμος? Μια λέξη πάντως, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ναι. Συνάδελφοι, είναι και πάμε ότι στο κύριο Καβαθά. Η ψυχολογία συνεχίζει να παίζει μεγάλο ρόλο. Προσφάτως είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Καβαθά, ο ΣΕΒ και η ΚΕΕ, με την Οικονομική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ναι. Ξέρετε, θα σας πω ότι ένα από αυτά που ζητήσαμε μαζί τους είναι: κάντε και δηλώσεις για τη χώρα μας ότι πλέον είμαστε ασφαλής χώρα, ότι δεν κινδυνεύουν, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επένδυση σε μια φτωχή χώρα. Σήμερα η χώρα μας είναι η καλύτερη περίπτωση επενδύσεων παγκοσμίως. Γιατί παραμένουμε το καλύτερο οικόπεδο στην Ευρώπη, είναι πολύ φτηνά πλέον τα ακίνητα ή τιμές. Άρα για τα έσοδα των άλλων είναι προσιτή. Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις? Η απάντηση είναι ότι όσο υπάρχει αυτή η ψυχολογία και εσωτερικά και κυρίως εξωτερικά, λέγοντάς του μάλιστα κάθε φορά που κάνετε εσείς μια δήλωση, τότε η οικονομία μας πέφτει ακόμα παρακάτω και θα πρέπει να προσέχουν τις δηλώσεις, ναι, υπονοώντας σαφέστατα ότι ξέρετε, τελείωσε η δεύτερη αξιολόγηση, θα πάμε στην τρίτη. Όσο θα υπάρχει ένα κενό που λέει ότι αύριο ο άλλος φοβάται ότι μπορεί να υπάρχει ένα Brexit, μπορεί να υπάρχουν το bail-in, το κούρεμα που το ονομάσαμε bail-in, το κούρεμα καταθέσεων. Να διπλώνεται. Ναι. Αυτό θα αποτελεί ένα σταντικό παράγοντα για τις επενδύσεις. Και τέλος, επευκαιρία να πω ότι η ίδια κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι η αύξηση των φόρων και του ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών εισφορών, ήδη φαίνεται ότι οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να επανεξετάσει τη θέση της, γιατί είναι καλύτερα να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και να δώσει στις υγιείς επιχειρήσεις δυνατότητα να επιβιώσουν. Γιατί με τα μέτρα που παίρνει, αυτό το κομμάτι που έμεινε υγιές, σε λίγο διάστημα θα δούμε ότι γι' αυτό θα είναι προβληματικό. Είχαμε ένα μήνυμα το πρωί, κύριε Καβαθά, από έναν φίλο που έλεγε πριν από τρεις μέρες ήρθε από την Κύπρο. Πολιτάκης, από τις εκπτώσεις να ανέβει ο τζίρος. Εγώ θα σας δώσω έναν όχι τόσο καλό ιονό. Εμένω ότι όσο η ψυχολογία
είναι αυτή που υπάρχει. Όσο η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι με αυτά τα μέτρα τον άλλον τον αναγκάζει να σκεφτεί ότι πρέπει να έχει κάτι στην πάντα, δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και προσθέτω στον εξωδικαστικό συμβιβασμό μία ακόμη λέξη. Στήθηκε με πολύ κόπο, στήθηκε πολλά χρόνια. Και εδώ, αν υπάρχουν παρεμβάσεις, όπως τέλος πάντων το ποινικό που αφορά τους τραπεζίτες, δεν θα υπάρχουν αποτελέσματα και όλος ο εξωδικαστικός στο τέλος θα καταλήξει να είναι γιατί ούτε χιλιάδες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεννόηση με